Ελάτε, ελάτε, σας παρακαλώ. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Ναι, ναι. Δεν θα μαγείρευε. Ορίστε. Λίγο θέλω να δούμε και τα κίνα είναι στην αίθουσα. Δεν θα κάνουμε κανένα μαγείρευμα. Μη στεναχωριέστε. Δεν θα κάνουμε καμία προτίμηση ιδιαίτερη. Θα σας πούμε, μη στεναχωριέστε. Δεν θα αδικηθεί κανένας. Άλλωστε θα φτάσουμε σε μια συνένεση. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι, αρχίστε, κύριε Χάνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω βεβαίως ότι η συζήτηση περί της διαδικασίας που έχει απασχολήσει το Κοινοβούλιο από το πρωί αποξιώνει πλήρως τον ρόλο των βουλευτών. Οι βουλευτές και οι 300 είναι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό, είναι άνθρωποι που έχουν απόψη. Έχουν άποψη γι' αυτό και έχουν εκλεγεί και έχουν σταλεί από τον ελληνικό λαό εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Συμμετέχω στις αντιδράσεις του συναδέλφου Παπαδοπούλου και όχι μόνο, και πρέπει να δώσουμε την δέουσα σημασία στην παρουσία του κάθε βουλευτή εδώ στην ελληνική βουλή. Συναδέλφες και συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη στήριξή μου και τη συμπαράστασή μου στους πληγέντες από την πρωτοφανή για τις τελευταίες δεκαετίες θεομηνία που έπληξε τη δικιά μου την περιοχή και συγκεκριμένα το Δήμο Αριανών, οικισμούς του αλλά και καλλιεργημένες εκτάσεις. Όντως ήταν μια βιβλική καταστροφή χωρίς υπερβολές. Και επωφελούμενος την ευκαιρία θέλω να το μάθει και ο ελληνικός λαός, διότι δυστυχώς, το λέω με τα λύπης, δεν καλύφθηκαν οι εικόνες της καταστροφής από κανένα πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό κανάλι. Ελπίζω και το πιστεύω ότι σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές της υπηρεσίας καταγραφής ζημιών αλλά και της κυβέρνησης, σύντομα θα ξεκινήσει η καταγραφή ζημιών για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι πληγέντες αγρότες στην πλειοψηφία τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Μιας και μιλήσαμε για τους Δήμους, για την τοπική αυτοδιοίκηση, τις τοπικές αρχές, να σας υπενθυμίσω ότι επειδή ήμουν από το 2010 Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρονίας Σαφών του νομού Ροδόπης, ξέρουμε το τι δυσκολίες έχει παρέσει αυτός ο βαθμός και όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι μετά το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που συζητάμε τώρα η κυβέρνησή μας θα καταθέσει άλλο ένα νομοσχέδιο το οποίο θα λύσει πραγματικά τα χέρια, των Δήμων, πραγματοποιώντας σημαντικές και θετικές αλλαγές στον Καλλικράτη, έτσι ώστε οι Δήμοι πλέον να μπορούν να αντεπεξέρχονται στην καθημερινότητα αλλά και τις ανάγκες των πολιτών των Δημοτών. Στόχος αυτής της κυβέρνησης ήταν, είναι και θα παραμείνει να αποκαταστήσει αδικίες εις βάρος των μικρών και μεσαίων στρωμάτων, είτε με ρυθμίσεις στη φορολογία είτε με την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης. Στοχεύουμε στην εγκαθίδρυση του κοινωνικού κράτους, το οποίο καταστράφηκε με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην περίοδο της κρίσης από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κατά γενική ομολογία, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που επέφεραν οι κατά καιρούς αναπτυξιακοί νόμοι ήταν τελικά αποτρεπτικές για κάθε είδους ανάπτυξη. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να χτίζονται μεγάλες σιδερένιες κατασκευές που τώρα μπροστά στα μάτια μας σκουριάζουν χωρίς να έχουν ξεκινήσει καμία δραστηριότητα. Γιατί το λέω, το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ζω σε μια περιοχή, εκλέγομαι σε μια περιοχή που είναι η βιομηχανική περιοχή Κομωτινής, η οποία υποτίθεται ότι θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της Ελλάδας. Μήπως, όπως είχε πει τέος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, η ανάπτυξη στην περιοχή αυτή θα ερχόταν με την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα της Θράκης?
Εμείς βλέπουμε και θα βλέπουμε τη Θράκη, ειδικότερα την περιοχή τη Θράκη, την όμορφη Θράκη μας, ως ένα ενιαίο σύνολο, χωρίς να την χωρίζουμε σε κομμάτια. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία του που περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, αν και δεν έχω και χρόνο να μιλήσω πολύ. Αρχικά να μιλήσω για τις ειδικές περιοχές ενίσχυσης. Οι παραμεθόριες πλέον είναι περιοχές που είναι σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα. Αυτό καλύπτει κομμάτι της Ελλάδας, στο οποίο ζουν πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι, Έλληνες πολίτες. Άλλο ένα κριτήριο είναι, για να ενισχυθεί μια περιοχή, να έχει υποστεί σημαντική μείωση του πληθυσμού της. Ποιοι ευθύνονται για τη μετανάστευση νέων Ελλήνων για να ψάξουν μια καλή τύχη στις χώρες του εξωτερικού? Το θυμάστε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που μέχρι πριν από 1,5 χρόνο κυβερνούσατε? Επίσης, ολοκληρώστε σας παρακαλώ, κύριε Καραγιούση. Ολοκληρώνω σε λίγο. Αν και σε κανέναν από τους τρεις τελευταίους αναπτυξιακούς νόμους δεν υπήρχε ρητή διατύπωση σχετικά με το μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων που θα δημιουργούνταν, παρατηρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική και διαχρονικά αυξανόμενη απορρόφηση των κονδύλιων από μεγάλους ομίλους και λιγοστές ακόμη μεγάλες επιχειρήσεις, περιορίζοντας σημαντικά τη διασπορά των ενισχύσεων σε ευρύτερα στρώματα των ελληνικών επιχειρήσεων. Σίγουρα ο αναπτυξιακός νόμος δεν μπορεί αυτός από μόνος του να αλλάξει την πορεία της χώρας, δίνει όμως ένα σαφές στίγμα της κατεύθυνσης που θέλουμε να κινηθούμε. Αποτελεί κρίσιμο εργαλείο επίτευξης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας, με όραμα ένα κοινωνικό δίκαιο και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης με ορίζοντα την έξοδο από την κρίση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιουσούφ.